με τα μεγάλα ονόματα που μετέχουν στον αγώνα. Μαραθώνιος του Λονδίνου, ένας μεγάλος αγώνας. Περιμένει όλος ο κόσμος να παρακολουθήσει και σιγά σιγά ετοιμάζονται οι κυρίες για την εκκίνηση. Έτοιμες οι κυρίες, η Πολα Ράντκλιφ με το γυαλί της εδώ μπροστά. Φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει ένα καλό ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα με μια γρήγορη επίδοση και με μια νίκη. Μαζί της στον αγώνα η Ντεράρ του Τούλου, η Ζαχαρόβα από την Ρωσία, η Τσεφτσούμπα από την Αφρική, η Σίμον, η Αλέμου, η Ολάρου, η Ιβανόβα, η Λορούπε. Είναι 8 από τις πιο σπουδαίες κοπέλες που αγωνίζονται εδώ. Αυτός είναι ο αγωνιστικός μαραθώνιος των γυναικών. Λονδίνο. Ένας μαραθώνιος που απέκτησε αυτήν την μορφή από το 1981 και μετά. Και βέβαια για το πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτός ο μαραθώνιος και ποια είναι η, αν θέλετε, η γεύση που απολαμβάνει ο κάθε αθλητής. Θα έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο που έχουμε δίπλα μας, τον Χρήστο Σωτηρόπουλο, έναν σπουδαίο μαραθωνοδρόμο που τίμησε τα ελληνικά χρώματα. Είναι ο μαραθωνοδρόμος με τις καλύτερες επιτυχίες της τελευταίας 20ετίας. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Εδώ η προσοχή μας στην εκκίνηση των γυναικών. Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος έχει αγωνιστεί σε αυτήν την διαδρομή 2 φορές, Χρήστο. Μία φορά. Στο... Ένας λεπτούς υγιή για την Βασιλομήτωρα που απεβίωσε την πρόσφατα. Γι' αυτό είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Και να μας επαναλάβεις, Χρήστο, αγωνίστηκες μία φορά, πότε? Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου το 1991. Η περιοχή του Greenwich Park φιλοξενεί την κίνηση. Πάντα η εικόνα στην Πόλα Ράντκλιφ. Είναι Βρετανίδα και βεβαίως απολαμβάνει την περιποίηση του σκηνοθέτη. Εδώ αφέτης έτοιμος, δόθηκε η εκκίνηση. Ξεκίνησαν οι κοπέλες. Η Ντεράρ του Τούλου, η Τέγκλα Λορούπε, η Σόνια Ζαχαρόβα. Είναι κάποιες από τις κοπέλες που βγήκαν στη διαδρομή.
Μαραθώνιος Λονδίνου, το μεγάλο αυτό γεγονός. Δύο κοπέλες έχουν αναλάβει να βγουν μπροστά, να δώσουν έναν ρυθμό, το πρώτο ρυθμό. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Είναι με το 122. Η Ίνες Τσενόγκε από την Κένια. Και εδώ η Τέγκλα Λορούπε με το 108. Περνά από την κάμερα η Γκεμέσου και με το 121 έχουμε την Μαρία Γκουίντα από την Ιταλία. Να έχουν πάρει μια πολύ μικρή διαφορά στο πρώτο χιλιόμετρο, αυτό δεν λέει τίποτα. Εδώ στα πρώτα χιλιόμετρα έχουμε, Χρήστο, μια διαδικασία προσαρμογής. Τι συμβαίνει εδώ ακριβώς? Οι αθλήτρες προσπαθούν να βρουν το ρυθμό που η κάθε μία έχει επιλέξει για να τρέξει όσο μπορεί καλύτερα βάσει της προπόνησης. Οι πολύ καλές κάνουν πιο επιφυλακτική τακτική για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κούρσα και οι πιο ισχυροί αντίπαλοι τους πώς θα κινηθούν μέσα στον αγώνα. Αργότερα βέβαια θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, το τι θα κάνει κάθε μία αθλήτρια και τι ρυθμό θέλει να δώσει. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είναι αναγνωριστικές κινήσεις όλων. Το λέμε με μία λέξη, είναι η διαδικασία της προσαρμογής. Είμαστε πολύ νωρίς. Έχουμε πολλά να δούμε. Ο αγώνας θα διαρκέσει πάνω από 2 ώρες. Και βέβαια ας απολαύσουμε τον αγώνα, ας απολαύσουμε και το Λονδίνο με αυτές τις εικόνες. Το Λονδίνο, αυτή τη μεγάλη πρωτεύουσα, μια παγκόσμια πρωτεύουσα. Και πάντα μπροστά η Ιταλίδα Γκουίντα και η Γκενόνκε από την Κένια. Μια ματιά πιο πίσω, πολύ κοντά, η Ντεράρτου Τούλου, η νικήτρια του περσινού αγώνα, και δεξιά η Πόλα Ράτκλιφ, το 111. Ανάμεσά τους η Ρέι Κοτόσα, η Ιαπωνέζα. Αυτή η παρέα και πιο πίσω θα δούμε σε λίγο, αν επιμείνει η εικόνα, την Σιτάγε Γκεμέσου από την Αιθιοπία. Με το 105 η Σούζαν Τσέπιεμέι, 5 μεγάλα ονόματα. Ντεράρτου Τούλου, Πόλα Ράντκλιφ, Γκεμέσου, Τσέπιεμέι, Ρέικο. Αυτές οι 5 σε αυτήν εδώ την παρέα.
Χαϊλέ Γεβρεσελασκέ. Ολυμπιονίκης στην Ατλάντα και στο Σίδνεϊ στα 10.000 μέτρα. Κάτοχος παγκοσμίων ρεκόρ. Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη νίκες. Μια ζωή αφιερωμένη στον αθλητισμό και ένα μεγάλο κομμάτι των αμοιβών που αποκομίζει από αυτές τις αθλητικές επιτυχίες μεταφέρεται και επενδύεται, όπως μας παρουσίασε ο ίδιος, στην πατρίδα του, στην Αιθιοπία, στην πόλη που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, που έγινε αθλητής. Αγωνιστικός μαραθώνιος των ανδρών, ενός λεπτός υγεί και εδώ για την βασιλομήτωρα της Αγγλίας. Ένας μεγάλος μαραθώνιος. Έτοιμος στην εκκίνηση. Ένας μαραθώνιος καλοοργανωμένος, ένας μαραθώνιος που θα περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε να οργανώνεται αντάξιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Για να οργανωθεί ένας παρόμοιος μαραθώνιος στην Αθήνα χρειάζεται να δράσει ο ΣΕΓΑΣ, που μέχρι τώρα αντιθέτως κολυσιεργεί. Δείχνει να μην τον ενδιαφέρουν αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι διοργανώσεις και κυρίως οι μεγάλες αποστάσεις. Τα περί του ΣΕΓΑΣ θα τα πούμε αργότερα, έχουμε καιρό. Προηγούνται εδώ οι μεγάλοι αθλητές, προηγείται ο μεγάλος αγώνας, ένας από τους μεγαλύτερους μαραθώνιους στον κόσμο, ο μαραθώνιος του Λονδίνου. Ταξιδεύει το όνομα του Μαραθώνα, αυτού του πανέμορφου χωριού της Αττικής. Μάρατον, London Marathon, αυτή η λεξούλα Μάρατον, Μαραθώνας, μεταφέρει την ελληνική ιστορία σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως ως Έλληνες δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Να ταξιδέψουμε κι εμείς πάνω του, να αποκομίσουμε τα διάφορα ωφέλη. Εδώ ξεκίνησε ο αγώνας των ανδρών. Έχουμε στιγμιότυπο από τον Λαϊκό Μαραθώνιο, από όσους συμμετέχουν στο Λαϊκό Μαραθώνιο, οι οποίοι, όπως βλέπετε, ξεκινούν μαζί με τους top αθλητές, αλλά πάντα μπροστά, έχουν προτεραιότητα. Έχουν ξεκινήσει πολύ μπροστά οι αθλητές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και, όπως βλέπετε, συνοδεύονται από τους κανονιοβολισμούς, από τα βεγγαλικά. Ένας αγώνας που εδώ μπροστά παρουσιάζει όχι μόνο τον Χαϊλέ Γκεμπρεσελασκέ, τον Ελ Μουαζίζ από το Μαρόκο, τον Πολ Τέργκαντ, τον Αντώνιο Πίντο από την Πορτογαλία, τον Γιφάρ. Και να, εδώ κάποιος Έλληνας με την ελληνική σημαία που συμμετέχει στον Λαϊκό Μαραθώνιο. Και μπράβο του, την σηκώνει ανάμεσα σε αυτό το πλήθος και θα αγωνιστεί μαζί της, έχοντάς τη στο χέρι του. Δείτε εδώ πέρα το μέγα πλήθος. Εδώ, όπως βλέπετε, αυτοί εδώ ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Αυτές είναι εκπληκτικής ομορφιάς εικόνες. Αποδίδουν το μεγαλείο του αθλητισμού, το μεγαλείο του μαραθωνίου, που αυτό το μεγαλείο το αφήνει ο ΣΕΓΑΣ και η ελληνική πολιτεία και περνά ανεκμετάλλευτο. Είναι αυτό, αν θέλετε, εικόνα παιδείας. Αυτό που ακριβώς βλέπετε εδώ προσφέρει παιδεία, είναι προϊόν παιδείας. Και δυστυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την παιδεία και κάποιοι που έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους, που αποφασίζουν, όπως κυρίως ο ΣΕΓΑΣ, δεν θέλουν να μας προσφέρουν αυτή την παιδεία, αυτό το μεγαλείο. Όπως βλέπετε εδώ στη χώρα μας, στη χώρα που γέννησε το μαραθώνιο, στον μαραθώνιο που συνδέει την ελληνική ιστορία, που φέρνει την ελληνική ιστορία στο παρόν και τονίζει σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η απλή για κάποιους, μεγάλη για εμάς νίκη των Αθηναίων, των Ελλήνων γενικά στον Μαραθώνα, σε βάρος των Περσών, ήταν μια μεγάλη νίκη, σε βάρος του ασιατικού σκοταδισμού, που τότε
δεν πρόλαβε, δεν μπόρεσε να περάσει στην Ευρώπη. Και φανταστείτε αν η Ευρώπη από τότε σκιαζόταν με τον ασιατικό σκοταδισμό, πόσα προβλήματα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, γενικά ανθρωπιστικά θα είχαμε σήμερα σε αυτήν την πολιτισμένη Ευρώπη. Αυτά τα μηνύματα δεν θέλει να τα καταλάβει κανείς, δεν θέλει κανείς να τα παρουσιάσει στους νέους μας κυρίως, και όπως βλέπετε τα παρουσιάζουν οι ξένοι και όχι οι Έλληνες, όχι μόνο στο Λονδίνο, στο Ρότερνταμ κάποιες μέρες αργότερα, στη Βοστόνη σε λίγες ώρες. Σε όλο τον κόσμο γενικά τρέχει αυτή η λεξούλα, μάρατον, μάρατον, μαραθώνας δηλαδή. Μια ελληνική λέξη, ένα ελληνικό χωριό, μια ελληνική κομμόπολη, μια κομμόπολη της Αττικής που κοσμεί, αν θέλετε, ξένες πόλεις, μεταφέρεται απ' άκρη σ' άκρη, και όμως εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πόση σημασία έχει, και πραγματικά θα αφήσουμε και τον Χρήστο κάτι να πει γι' αυτό. Βλέποντας τις εικόνες τώρα στην οθόνη μας, διαπιστώνουμε κάτι, ότι ακόμα δεν, πάρα πολλοί δρομείς δεν έχουν περάσει την γραμμή αφετηρίας. Έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν περάσει τη γραμμή αφετηρίας, που δείχνει την μεγάλη συμμετοχή. Ήδη έχουν περάσει 4 λεπτά αγώνα, ίσως πάμε στα 5, και ακόμα τώρα περνάνε μπροστά από τη γραμμή αφετηρίας του αγώνα, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει να δοκιμάσει, χωρίς να δίνει μεγάλη σημασία στο ρεκόρ των λίγων λεπτών, για να έχει τη χαρά αυτή τη συμμετοχή που είπαμε και στην προλίγου. Την συμμετοχή γενικότερα στο πνεύμα του αγώνα, έτσι, σε ένα πνεύμα παγκόσμιο. Και εδώ επάνωδος μπροστά η Ιταλίδα Γκουίντα με την Γκενένκου από την Κένια. Έχουν πίσω τους την Πόλα Ράντκλιφ. Και όπως φαίνεται, πραγματικά η Πόλα Ράντκλιφ έχει βρει τον ρυθμό της. Εδώ αυτή η τακτική, Χρήστο, να μείνει στην πλάτη των δύο αθλητριών, τι σημαίνει? Αν, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτές οι δύο κοπέλες έχουν μπει να δώσουν το ρυθμό το γρήγορο για μια καλύτερη επίδοση και μια ίσως παγκόσμια επίδοση, η Πόλα Ράντκλιφ πια, αφού είδε τις δυνατότητες της σήμερα, τις ακολουθεί, γιατί όσο τις ακολουθεί αυτές θα δώσουν ακόμα πιο δυνατό ρυθμό βάσει των οδηγιών που έχουν πάρει από τους διοργανωτές και βάσει της υποχρέωσης που έχουν, και ίσως πετύχει ακόμα μια καλύτερη επίδοση. Δείχνει να είναι πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και αποσπάστηκε από το άλλο γκρουπ. Παρακολουθήσαμε και λίγο πριν την διαδικασία των τονωτικών ποτών. Έχουμε αυτά τα τονωτικά ποτά που βοηθούν τους αθλητές, τις αθλήτριες σε συγκεκριμένη περίπτωση, να κάνουν τι, Χρήστο? Οι αθλητές πρέπει κατά τη διάρκεια του αγώνα να συμπληρώσουν υγρά στον οργανισμό τους. Όπως ακριβώς εδώ η Πόλα Ράντκλιφ. Για να μην αφυδατωθούν, και επειδή ο οργανισμός στο μαραθώνιο έχει μεγάλη κατανάλωση σε υδατάνθρακες, έχουν βάλει τα ισοτονικά αυτά ποτά που έχουν μέσα υδατάνθρακες και τα διάφορα μέταλλα που χάνει ο οργανισμός, και προσπαθούν να αναπληρώσουν αυτά τα υγρά και αυτούς τους υδατάνθρακες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλο καλύτερα τον αγώνα και να πετύχουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Να έχουν, με μια απλή έκφραση, να έχουν περισσότερη ενέργεια. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. 15.000 μέτρα, ένα πολύ καλό πέρασμα, 50 λεπτά 44 δευτερόλεπτα, και πραγματικά, Χρήστο, είναι ένα καλό πέρασμα. Πάρα πολύ καλό. Δείχνει ότι σίγουρα πάμε για μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Σε πλήρη εξέλιξη, 15.000 μέτρα έχουν διανύσει οι κυρίες στον αγώνα των γυναικών και επάνωδο στον λαϊκό αγώνα. Αυτό είναι το μεγαλείο του μαραθωνίου, πρέπει να το γεύονται όλοι. Και όπως βλέπετε, αυτό που είπαμε πριν από λίγο,
Τώρα ακριβώς όπως βλέπετε κάποιοι από τους αθλητές, πολλοί από τους αθλητές που συμμετέχουν στο Λαϊκό Μαραθώνιο περνούν την γραμμή εκκίνησης. Ήταν τόσες χιλιάδες, πάνω από 30.000 που βρίσκονταν πίσω από την γραμμή εκκίνησης. Πραγματικά ισχύει αυτό που τόνισε ο Χρήστος, ότι τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η συμμετοχή, ο αγώνας και όχι αν θα υστερήσουν 4, 5, 6, 10 λεπτά από αυτά που έχασαν βρισκόμενοι πίσω στην εκκίνηση. Και αυτή η θέση τους στην εκκίνηση καθορίζεται από τις ικανότητες, από την επίδοση που δηλώνουν όταν όταν συμπληρώνουν το έντυπο συμμετοχής τους. Εδώ αυτοί ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει όπως βλέπετε. Είναι μια πραγματική γιορτή. Είναι πραγματικά ένα, όπως βλέπετε, μεγαλείο. Και εδώ συναντιόνται οι αθλητές που έχουν ξεκινήσει από δύο διαφορετικά μέρη. Υπολογισμένα είναι 4-3 διαφορετικά σημεία εκκίνησης. Υπολογισμένα ώστε να συγκλίνουν σε ένα σημείο που από εκεί πέρα θα έχουν τα ίδια μέτρα να διανύσουν. Αυτά είναι τα σημειότυπα από τον Λαϊκό Μαραθώνιο. Θα μπορούσε κάποιος φορέας, το Υπουργείο Πολιτισμού, ο ΣΕΓΑΣ που είναι ο καθήλυν αρμόδιος, να ασχοληθεί με αυτό το μεγαλείο, να προβάλλει πολύ περισσότερο κάποια πραγματικά μηνύματα του τι σημαίνει μαραθώνας, τι σημαίνει μαραθώνιος, ειδικότερα τι σημαίνει η ελληνική νίκη του μαραθώνα για την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων και για την παγκόσμια, γιατί όχι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Για αυτούς πράγματα είναι. Για μας είναι θέματα ουσίας, είναι θέματα ζωής. Ο αθλητισμός δεν αρχίζει και τελειώνει σε 4-5 αγωνίσματα, όπως διαλέγουν κάποιοι, όπως διαλέγουν αν θέλετε οι εθνικοί προπονητές που έχουν την ευθύνη τους. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι εθνικοί προπονητές να απλώσουν την ανάπτυξη, να απλώσουν τα αγωνίσματα, να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα αγωνίσματα του στίβου, που είναι περισσότερα από 20 σε άνδρες και γυναίκες. Όσο περισσότερο αναπτύσσονται τα αγωνίσματα, τόσο περισσότεροι νέοι φυσιολογικό είναι ασχολούνται με τον αθλητισμό, άρα τόσο περισσότεροι προπονητές, άρα τόσο περισσότεροι σύλλογοι, άρα τόσο περισσότερες θέσεις εργασίας γενικώς δημιουργούνται. Είναι έτσι, Χρήστο? Έτσι ακριβώς είναι, και αν δεν διαδώσουμε τον αθλητισμό και οι αποστάσεις που είναι πιο εύκολες να γίνουν, γιατί δεν χρειάζεται εξειδίκευση, στην επαρχία ενώ είναι πιο εύκολες να γίνουν, που έχουν δρόμους, που έχουν φυσικό περιβάλλον, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερους αθλητές στο στίβο, που βλέπουμε μέρα με τη μέρα όλο και λιγοστεύουν οι αθλητές με τις δυσκολίες που υπάρχουν πια για τα παιδιά με το σχολείο. Και πράγματι είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να μειώνονται δραστικά οι δρομές μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα, σε μια χώρα που, όπως είπαμε, έχει ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, ένα φυσικό περιβάλλον που κυμαίνεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι μεγάλα υψόμετρα, 3 και 3.500 μέτρα. Είναι κρίμα να έχουμε, αν θέλετε, μια ταχύτατη συρρήκνωση των μεγάλων αποστάσεων και να βλέπουμε, να παρακολουθούμε με μεγάλη πίκρα, πραγματικά μεγάλη πίκρα, και εδώ είναι η απόλυτη ευθύνη του ΣΕΓΑΣ, να παρακολουθούμε πανελλήνια πρωταθλήματα ανωμάλου δρόμου, όπου στους 50 αθλητές που συμμετέχουν, ίσως 100, η μισή να είναι περασμένης ηλικίας, οι λεγόμενοι βετεράνοι, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν μια ισορροπία στην ανάπτυξη, δεν έχουν αν θέλετε, περιθωριοποιήσει κάποια αγωνίσματα, δεν ασχολούνται μόνο με 4-5 συγκεκριμένα, με όσα ασχολείται ο ΣΕΓΑΣ. Εδώ η Τσεπκεμέη με την Τούλου στον αγώνα των γυναικών προσπαθούν να προλάβουν την Πόλα Ράντκλιφ και βέβαια έχουν όλη την κούρσα μπροστά τους. Εμείς σας επανέλθουμε στα δικά μας. Πραγματικά είναι κρίμα. Με πίκρα διαπιστώνουμε την συρρήκνωση των μεγάλων αποστάσεων.
όταν στο παρελθόν αυτές τις μεγάλες αποστάσεις είχαν τιμήσει σπουδαία ονόματα, μεγάλοι αθλητές, και μόνο μια σειρά από μαραθωνοδρόμους να ονομάσουμε, θα μιλάμε για αρκετή ώρα. Να ξεκινήσουμε από τους πιο παλιούς και μη ζώντες τώρα, όπως ο Στέλιος Κυριακίδης, ο νικητής της Βοστόνης το 1946, όπως ο Θανάσης Ραγάζος από τον Αλμυρό του Βόλου, ο Στέλιος Κυριακίδης από την Κύπρο. Να μιλήσουμε για κάποιους οι οποίοι και αυτοί παρακολουθώντας μαζί μας τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτά τα σημειότυπα από το Λονδίνο, και αυτοί πικραίνονται, οι οποίοι έχουν περάσει και αυτοί στην απομαχία. Μεγάλοι μαραθωνοδρόμοι του παρελθόντος, όπως ο Φάνης Τσιμικάτος από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Βιρβίλης, αυτός ο μεγάλος χαρισματικός αθλητής που ολοκλήρωσε την καριέρα του στα 28-30 του χρόνια αγωνιζόμενος κυρίως στον Μαραθώνιο, αγαπώντας τον Μαραθώνιο, με ένα χάλκινο μετάλλιο στην Βαλκανιάδα της Σμύρνης σε δύσκολα χρόνια το 1972. Ένας αθλητής, ο Γιάννης Βιρβίλης, που εργάζεται στην Ολυμπιακή Επιτροπή, πάλι καλά. Ένας αθλητής που αγωνιζόταν, έτρεχε τα 1500 μέτρα σε 3.44, δηλαδή ήταν πολύ γρήγορος, γι' αυτό και χαρισματικός. Μπορούσε να πετύχει μεγάλες επιδόσεις και τις πέτυχε στο Μαραθώνιο σε πολύ δύσκολες εποχές, με φοβερή δουλειά, με πολύ υδρότα. Να συνεχίσουμε και να περάσουμε στον Χρήστο Μίτσικα, στον Μιχάλη Κούση βεβαίως. Είναι ο αθλητής που προσωρινά για 5-6 χρόνια από όσα αγωνίστηκε στον Μαραθώνιο προσέφερε ελπίδες στους λάτρεις του στίβου για κάτι καλό, στους λάτρεις των μεγάλων αποστάσεων. Και να περάσουμε στους νεότερους, τον Σπύρο Αδριόπουλο, που τώρα είναι ομοσπονδιακός προπονητής και έχει βεβαίως μεγάλη ευθύνη για το τι συμβαίνει στις μεγάλες αποστάσεις. Θα περάσω Σπύρο Αδριόπουλο, που κατέχει το ρεκόρ, το ελληνικό ρεκόρ στην απόσταση του Μαραθωνίου. Είναι ένας από τους, είναι ίσως το σπουδαιότερο όνομα των τελευταίων 20 ετών, όμως δεν κατάφερε να συνδυάσει τις μεγάλες επιδόσεις με μετάλλια, με επιτυχίες. Τα μετάλλια και τις επιτυχίες έφερε ο φιλοξενούμενός μας, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Διεθνής Μαραθώνιος του Λονδίνου, Αμπτελκαντήρ Ελμουαζίζ με το νούμερο 1 εκεί αριστερά. Είναι αυτός που εκμεταλλεύτηκε αυτή την αλλαγή που έγινε πριν από λίγο μαζί με τον Χαϊλέ Γκεμπρεσελασκέ και πέρασαν μπροστά. Μίκρινε, συρρυκνώθηκε το γκρουπ των πρώτων, η Πόλα Ράντκλιφ σε μια μοναχική διαδρομή προς την νίκη. Πόλα Ράντκλιφ πάντα μπροστά σε μια μεγάλη κούρσα κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Δεν φαίνεται να έχει ήλιο. Η θερμοκρασία πιστεύω να είναι καλή και έτσι να διευκολύνει πολύ τους αθλητές σε αυτή την επίπονη προσπάθεια που έχουν να κάνουν μπροστά τους. Και βέβαια συμπληρωματικά σε αυτό που μας παρουσιάζει ο Χρήστος, ότι πραγματικά οι καιρικές συνθήκες παίζουν το ρόλο τους, έχουμε να πούμε και την εποχή. Η εποχή και αυτή παίζει το δικό της ρόλο. Σίγουρα παίζει σπουδαίο ρόλο η εποχή και σίγουρα βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο πάντα η μαραθώνη είναι ή τώρα την άνοιξη, περισσότεροι μέσα στον Απρίλιο που οι θερμοκρασίες ακόμα είναι χαμηλές και διευκολύνουν τους μαραθωνοδρόμους, γιατί οι μαραθωνοδρόμοι δεν μπορούν να τρέξουν με υψηλές θερμοκρασίες, αφυδατώνονται, παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν έχουμε επιτυχία μεγάλων ρεκόρ και πάντα επιλέγεται ή η άνοιξη ή το φθινόπωρο. Βλέπουμε ότι όλοι οι μεγάλοι μαραθώνοι και όλες οι μεγάλες επιδόσεις γίνονται ή μέσα στον Οκτώβριο, τέλος Σεπτέμβρη με ή Οκτώβρη, ή στα μισά του Απρίλη μέχρι τα μισά του Μάη. Και αυτό έχουν κάνει και οι Άγγλοι εδώ με τον Μαραθώνιο του Λονδίνου. Εδώ βεβαίως, αν βλέπουμε καλά, η γλώσσα του σώματος μιλάει. Η Πόλα Ράντκλιφ έχει σφίξει αρκετά μετά από τόσα πολλά χιλιόμετρα.
Όμως το ότι είναι πολύ μπροστά έχει μεγάλη διαφορά από τις κοπέλες που ακολουθούν και απομένουν μόλις 2 χιλιόμετρα για το τέρμα και τα περάσματα της συνεχίζουν να είναι σταθερά. Αυτό, αν μπορούμε να πούμε, το σφίξιμο είναι και ένα σφίξιμο, αν θέλετε, από την υπερπροσπάθεια που καταβάλει για να απογειωθεί ακόμα περισσότερο κάτω και από τις επιταγές των θεατών. Σίγουρα τώρα έχει μεγάλη βοήθεια από τους θεατές. Σίγουρα πάει τόσο πολύ χαρούμενη για αυτή τη μεγάλη της επιτυχία. Η Πόλα Ράντκλιφ πιέζει τον εαυτό της και για ένα ακόμα λόγο. Το πέρασμά της ήταν εκπληκτικό στα 40 χιλιόμετρα. Έχει τις ικανότητες αν συνεχίσει αυτό το ρυθμό και γι' αυτό πιέζει τον εαυτό της, πρόχνει τον εαυτό της, απογειώνεται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, για να σπάσει το ρεκόρ διαδρομής, να ξεπεράσει το ρεκόρ διαδρομής της Ingrid Christiansen από το 1985, 2 ώρες 21.06 είναι το ρεκόρ διαδρομής. Να εδώ επιβεβαίωση του περάσματος στα 25 μίλια. Όπως βλέπετε, οι επιδόσεις της κατεβαίνουν, όλο και κατεβαίνουν. Έχει αυξηθεί ο ρυθμός της, είναι μια καταπληκτική κούρσα. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια της Ράντκλιφ, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα περάσματά της, από ό,τι δείχνουν, πάει για ρεκόρ διαδρομής, το οποίο αυτό θα της επιφέρει και ένα επιπλέον μπόνους οικονομικό, που σίγουρα οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο, για αυτούς μετράει και το οικονομικό και η προσπάθειά της ακόμα είναι μεγαλύτερη για να πετύχει αυτό το στόχο. Δίπλα στον Τάμεση, η Πόλα Ράντκλιφ οδηγείται σε μια από τις νίκες σταθμούς της καριέρας της. Αυτή η μεγάλη Βρετανίδα αθλήτρια που κυρίως διακρινόταν μέχρι χθες σε αγώνες ανωμάλου δρόμου. Βεβαίως οι αγώνες ανωμάλου δρόμου είναι, αν θέλετε, ένα προήμιο, είναι μια ό,τι καλύτερο για τους αγώνες ανωμάλου δρόμου. Και για τη Ράντκλιφ είναι ακόμα ό,τι καλύτερο στον τεπούντο της να κερδίζει και να κάνει μια τόσο πολύ μεγάλη επίδοση. Πιο πίσω η Τόσα Ρέικο, η Ρέικο Τόσα είναι αυτή που ξέφυγε από τις δύο Ρωσίδες και δείχνει να εξασφαλίζει σιγά σιγά την δεύτερη θέση. Πολύ όμορφα τα στιγμιότυπα μας παρουσιάζουν απόλυτα την εικόνα της κατάστασης των δύο αθλητριών που βρίσκονται μπροστά, που έχουν στα χέρια τους τις δύο πρώτες θέσεις. Δίπλα στον Τάμεση, αυτή εδώ η διαδρομή ως το Charing Cross όπου βρίσκεται ο τερματισμός. Πόλα Ράντκλιφ σε ηλικία 28 ετών στο ντεπούτο της σε αγώνα μαραθωνίου δρόμου. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ειδικευτεί σε αγώνες ανωμάλου δρόμου, ότι καλύτερο για προήμιο, για μαραθώνιο δρόμο. Έχει και πολλά χρόνια ακόμα μπροστά της για να οδηγηθεί σε μεγαλύτερες επιτυχίες. Πιέζει όλο και περισσότερο τον εαυτό της. Βλέπουμε εδώ πολύ την προσπάθειά της αυτή, στο πρόσωπό της. Την ένταση, έχει έρθει η κούραση τώρα του αγώνα. Πια τα πόδια της πηγαίνουν πιο πολύ μηχανικά. Το μυαλό δουλεύει τώρα μόνο για την νίκη και τη χαρά το να τερματίσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και, όπως είπαμε και προηγουμένως, τι πιο καλύτερο ξεκίνημα της θα μπορούσε να έχει στο μαραθώνιο μέσα στη χώρα της να κάνει αυτή την επιτυχία.
Πόλα Ράντκλιφ μπροστά, δίπλα στον Τάμεση, στην περιοχή που βρίσκεται το παλάτι του Westminster. Και εδώ τον στρίμωξε λιγάκι η μοτοσικλέτα που την παρακολουθεί κατά πόδας. Αλλά δεν καταλαβαίνει από τέτοια σε αυτή την χρονική στιγμή του αγώνα η Πόλα Ράντκλιφ. Πολύ μεγάλη, αν θέλετε, η διαφορά της. Πάρα πολύ κοντά στο τέρμα η Πόλα Ράντκλιφ, για να δούμε αγωνία μεγάλη για το αν θα καταφέρει να ξεπεράσει το χρονικό φράγμα της Ingrid Christiansen. Για να δούμε. Το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει και την καλύτερη επίδοση εδώ στο Λονδίνο, καλύτερη επίδοση διαδρομής. Η προσπάθειά της είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει τώρα 2 ώρες 18. Θα κάνει καλύτερη επίδοση, μπήκε πια στην ευθεία του τερματισμού. Εδώ είναι η αποθέωση. Πολύ κοντά στο τέρμα. Είναι σίγουρα η νικήτρια, είναι 100% η καλύτερη επίδοση. Η καλύτερη επίδοση ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια. Σπάει το φράγμα της Ingrid Christiansen, κάτι που φαινόταν πολύ δύσκολο από στα μισά περίπου της διαδρομής. Εδώ η Πόλα Ράντκλιφ, θαυμάστε τη, τερματίζει πρώτη και καλύτερη στο πρώτο μαραθώνιο της ζωής της. 2 ώρες 18 και 56 ήταν η επίδοσή της. Μια μεγάλη επίδοση συντρίβει την προηγούμενη καλύτερη επίδοση της Ingrid Christiansen, 2 ώρες 21.06, μετά από μια πάρα πολύ σπουδαία κούρσα, σε όλα, σε τακτική κυρίως. Η τακτική της ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ σταθερή. Είχε επιλέξει το ρυθμό που ήξερε, που είχε δείξει στην προπόνηση, και ήταν πάρα πολύ σταθερή. Είδαμε ότι είχε μικρές αποκλίσεις. Έδειξε να έχει το ρυθμό αυτό πάρα πολύ μελετήσει. Ίσως το είχε κάνει πάρα πολλές φορές και στην προπόνηση αυτούς τους ρυθμούς, για να ξέρει ως ότου να μπορέσει να αντέξει και να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες. Ο μαραθώνιος είναι δύσκολο αγώνισμα, πολλά απρόοπτα μπορεί να τύχουν, και εδώ είναι η επιβράβευση των προσπαθειών της με το να κερδίσει και να κάνει μια τόσο πολύ μεγάλη επίδοση κάτω από 2 ώρες 19. Μεγάλος τρίαβος για την Πόλα Ράντκλιφ σε ηλικία 28 ετών, στον πρώτο της μαραθώνιο, μια πολύ σπουδαία επιτυχία, πρώτη και καλύτερη, με μια μεγάλη επίδοση, 2 ώρες 18.56 και με μια μεγάλη διαφορά από τις άλλες αθλήτριες. Και βεβαίως αυτή η επίδοση συγκαταλέγεται στις τρεις καλύτερες, είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών. Εδώ οι δύο Ρωσίδες, λίγο πιο πίσω, Ζαχαρόβα και Πετρόβα, φτάνουν και αυτές στο τέρμα. Θα είναι δεύτερη και τρίτη, ξεπέρασαν, φαίνεται, την Ρέικο Τόσα. Η Ρέικο Τόσα δεν άντεξε σε αυτές τις φορτίσεις, είχε πρόβλημα. Νάτι ακριβώς πίσω τους, η Ρέικο Τόσα ήταν μέχρι το 40 χιλιόμετρο δεύτερη. Οι Ρωσίδες με σταθερότερο τέμπο κατάφεραν και βγήκαν μπροστά. Έχουν στα χέρια τους τη δεύτερη και τρίτη θέση, για να δούμε ποια από τις δύο θα είναι δεύτερη. Δείχνει εδώ λίγο πιο ζωηρή προσωρινά η Ζαχαρόβα. Στην τελική ευθεία στο τέρμα
Αυτές οι δύο Ρωσίδες δεν δείχνουν να συναγωνίζονται, δεν έχουν πρόβλημα μεταξύ τους όπως φαίνεται. Με ένα απλό φίνις, ποια από τις δύο θα βγει μπροστά. Όπως βλέπετε αριστερά, η Ζαχαρόβα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα, η Πετρόβα θα είναι τρίτη. Η Ζαχαρόβα πολύ άνετα, με την Πετρόβα τρίτη, που η Πετρόβα δεν δείχνει να αντιδρά. Και η Ρέι Κοτόσα που πήρε στην πλάτη της ολόκληρη την κούρσα του δεύτερου γκρουπ. Είναι εδώ τέταρτη, η Ρέι Κοτόσα τερματίζει τέταρτη. Τρία ολόκληρα λεπτά πίσω. Αυτά τα τρία λεπτά, Χρήστος, μέτρα πόσα είναι? Γύρω στα 900 μέτρα διαφορά. Και εδώ άντεξε τελικά, όπως όλα δείχνουν, η Σούζαν Τσεπκεμέι από την Κένια. Άντεξε παρά το μικρό πρόβλημα που παρουσίασε πριν από αρκετή ώρα, περίπου από 7-8 χιλιόμετρα, αυτή η Κενιάτισσα να τερματίσει πέμπτη. Η Σούζαν Τσεπκεμέι πραγματοποιεί ατομικό ρεκόρ. Ατομικό ρεκόρ, διατρέχει την επίπονη προσπάθεια στην προπόνηση, προσεκτική ζωή και βέβαια. Σίγουρα είναι πολύ επίπονο το αγώνισμα, είναι πολύ δύσκολο. Και είναι η διάρκεια του αγώνα που χρειάζεται ο αθλητής να μπορέσει να τα καταφέρει. Βέβαια, να τονίσουμε κάτι ακόμα, ότι στην πολλή προπόνηση που χρειάζεται, οι αθλητές αυτοί κάνουν καθημερινά ίσως και παραπάνω από έναν μαραθώνιο. Όχι βέβαια σε αυτό το ρυθμό, το κάνουν σε δύο προπονήσεις, με διαφορετικούς ρυθμούς. Άλλοτε ο ρυθμός μπορεί να είναι και πιο γρήγορα, απλά υπάρχουν και διαλύματα. Δεν θα μπορούσαν αυτοί οι αθλητές να πηγαίνουν τόσο γρήγορα και να βγάλουν ένα μαραθώνιο τόσο γρήγορα εάν δεν έκαναν τόσο πολύ προπόνηση. Η προπόνηση είναι αυτή η οποία τους έχει δώσει αυτές τις επιδόσεις και αυτό το ρυθμό να μπορούν για πάρα πολλά χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε τον Έρακουρ, έναν δρομέα με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες και πολύ καλές επιδόσεις. Μέσα στη χώρα του να τρέχει και αυτός στο μαραθώνιο του Λονδίνου. Εναλλαγές των σημειοτύπων από τους μεγάλους αθλητές στους αθλητές με ειδικές ανάγκες που πραγματικά έχουν εδώ την τιμητική τους σήμερα. Και βέβαια μπροστά πάντα ο συναγωνισμός εντείνεται, ανάβει η μάχη στα καλτερίμια του Λονδίνου ανάμεσα στον Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ που θέλει σίγουρα να αντιγράψει την Πόλα Ράντκλιφ, να είναι αυτός να είναι και αυτός πρώτος και καλύτερος στην πρώτη του συμμετοχή σε μαραθώνιο. Βεβαίως
Έχει ικανότητα τους αθλητές δίπλα του, τον Πολ Τέρκατ από την Κένια, που δύσκολα θα του επιτρέψει να είναι πρώτος, όπως και ο Χαλίντ Κανούχη, που αγωνίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι το επίπονο αγώνισμα του Στίβου, επίπονο, επώδυνο αγώνισμα. Ολόκληρη η ζωή του μαραθωνοδρόμου είναι επίπονη και επώδυνη. Έτσι ακριβώς είναι. Ένας μαραθώνοδρόμος πρέπει να κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, πρέπει να ξεκουράζεται. Όλη του η ζωή είναι αθλητισμός, τρέξιμο. Είναι πολλές οι δυσκολίες. Σκεφτείτε ότι καθημερινά μπορεί να κάνει μια διαδρομή Αθήνα, Αυλώνα, ίσως και Σχηματάρη, για να το μεταφέρουμε σε αποστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε. Και να μπροστά η τριάδα, δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει πάρει κανείς κάποιο σημαντικό προβάδισμα. Είναι η ώρα που κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Σίγουρα από εδώ και πέρα αρχίζει ο κάθε αθλητής να μετράει τις δυνάμεις του και να κάνει την τακτική του σε σχέση με τους αντιπάλους. Όποιος πιστεύει ότι είναι πιο γρήγορος κρατάει δυνάμεις, όποιος πιστεύει ότι μπορεί από τώρα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα θα κάνει αλλαγές. Βλέπουμε είναι αθλητές οι οποίοι ξέρουν κιόλας τη διαδρομή. Πέρσι εδώ σε αυτή τη διαδρομή ο Τέργκατ ήταν δεύτερος. Το 2000 ο Κανούτσι ήταν τρίτος. Σίγουρα για αυτούς είναι πιο γνωστά τα πράγματα, η διαδρομή. Αλλά και ο Τζεμπερσέλας είναι ένας τόσο μεγάλος αθλητής. Δεν νομίζουμε ότι θα αφήσει τα πράγματα έτσι. Θα παλέψει μέχρι τέλους. Και εδώ βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στον σταθμό του μετρό, τον περίφημο σταθμό του Waterloo, Waterloo Station, για το Λονδίνο. Και βέβαια ο Χρήστος Σωτηρόπουλος να μας θυμίσει το 1991 σε ποια θέση τερμάτισε τότε και ποια ήταν η επίδοσή του. Η επίδοση ήταν 2.20.50. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου μαζί με το διεθνή μαραθώνιο. Ίσως τα πράγματα δεν θέλαμε καλύτερα, δεν είχαμε αυτό που θέλαμε. Έχουμε πάντα δίπλα μας έναν έμπειρο Έλληνα μαραθωνοδρόμο, τον Χρήστο Σωτηρόπουλο, που έχει διατρέξει την διαδρομή αυτή, την οποία διατρέχουν αυτοί οι τρεις μεγάλοι εδώ αθλητές, έχοντας το σαφές προβάδισμα συγκριτικό με τους επόμενους, με τους επερχόμενους. Εδώ ο Χαϊλέ Γκεμπρεσελασκέ με το γνώριμο στυλ του. Εδώ να αναφερθούμε και σε ένα άλλο μυστικό. Όπως βλέπετε ο Χαϊλέ είναι πολύπυρος. Κρατά έτσι το στόμα του, όπως βλέπετε εκεί, το κρατά έτσι ανοιχτό για να χαλαρώνει συνολικά το πρόσωπό του, για να μην παθαίνει αυτό που τον είδαμε πριν λίγο, που κρατούσε σφιχτό το πρόσωπό του και έτσι μετέφερε αυτό το σφίξιμο και στο υπόλοιπο σώμα του. Αυτό είναι, να μην μεταφέρει την ένταση σε όλο το σώμα του, προσπαθεί να είναι όσο μπορεί πιο χαλαρός, με μικρότερη σπατάλη δυνάμεων μπορούμε να πούμε. Μέχρι το τέλος, εδώ βλέπουμε να δροσίζεται λίγο. Βέβαια, έχουμε φτάσει στο τέρμα που αυτά λίγο πια σημασία έχουν. Χαϊλέ Γκεμπρεσελασκέ, στον πρώτο μαραθώνιο όχι της ζωής του, στον πρώτο μαραθώνιο της καριέρας του ως αθλητής. Έχει διατρέξει ένα μαραθώνιο στην Αιθιοπία σε ηλικία 15 ετών, δηλαδή 13 χρόνια πριν. Εδώ, όπως βλέπετε, ο Πολ Τέρκατ πέρασε μπροστά. Αρχίζει το παιχνιδάκι με τις αλλαγές για να δει ο ένας τι γίνεται με τον άλλο. Τώρα σίγουρα η τακτική παίζει το ρόλο. Σίγουρα οι αθλητές, ο ένας προσπαθεί να τεστάρει τον άλλον. Μία ο Κανούτσι, μία ο Τέρκατ, μία ο Τζεμπερσελασκέ. Θα προσπαθήσουν να, ας το πούμε, σπάσουν και τα νεύρα ο ένας τον άλλον και να δημιουργήσουν τις συνθήκες αυτές που θα τους δώσουν τη νίκη. Μάλλον ο Τζεμπρεσέλασκέ δείχνει να μην αντέχει στο ρυθμό. Είδαμε λίγο να έχει μείνει πιο πίσω, λίγα μέτρα, πολύ λίγα βέβαια.
ακόμα παλεύει την κούρση. Μια μικρή υστέρηση, ένα μικρό προβάδισμα, μικρή υστέρηση για τον Γκέμπρε Σελασκέ, ένα μικρό προβάδισμα για Τέργατ και Κανούχη. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως, ο Γκέμπρε Σελασκέ είναι μεγάλος αθλητής, να δούμε αν θα μπορέσει να απαντήσει. Το προβάδισμα έχουν τώρα εδώ ο Χαλίντ Κανούχη και ο Πολ Τέργατ, δείχνουν να βγαίνουν μπροστά. Και ο Γκέμπρε, για να δούμε πότε θα απαντήσει, τα μέτρα που απομένουν, τα χιλιόμετρα που απομένουν είναι λίγα. Λιγότερα από δύο. Δεν δείχνει να μπορεί να αντιδράσει ο Χαϊλέ Γκέμπρε Σελασκέ. Ο πρώτος του μαραθώνιος θα του αποφέρει, αν θέλετε, απλά έναν αξιοπρεπέστατο τερματισμό στην τρίτη θέση. Δεν πιστεύουμε ότι θα ανησυχήσει, θα τον ανησυχήσει ο τέταρτος, όποιος είναι αυτός. Θα ήταν έκπληξη αν χάσει και την τρίτη θέση. Ο Χαϊλέ εδώ μπροστά, Χαλίντ Κανούχη, Πολ Τέργατ στα τελευταία χιλιόμετρα, οι δυο τους έχουν και οι δυο, αν θέλετε, έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους. Και εδώ είναι ολοφάνερη η γλώσσα του σώματος, ο Χαϊλέ Γκέμπρε Σελασκέ δεν μπορεί πλέον. Από ό,τι δείχνει σίγουρα ο Γκέμπρε Σελασκέ, μάλλον δείχνει να μην πιστεύει πια ότι μπορεί να κερδίσει. Βλέπουμε ότι η διαφορά όλο και μεγαλώνει, όλο γίνεται και μεγαλύτερη. Μάλλον ο Γκέμπρε Σελασκέ έχει πια συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να είναι πια αυτός ο νικητής σήμερα στον πρώτο μαραθώνιο της καριέρας του, στον τεπούντο του αυτό. Προσπαθεί ο Χαλίντ Κανούχη να αποσπαστεί, να ξεκολλήσει από τον Πολ Τέργατ. Εδώ είναι μια σαφής προσπάθεια αλλαγής, αλλάζει το ρυθμό ο Μαροκινός που έγινε Αμερικάνος, αλλά ο Πολ Τέργατ επιμένει, εδώ προσπαθεί να πάρει το ρωσιστικό του. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Πολ Τέργατ. Ο Χαλίντ Κανούχη δεν πήρε ρωσιστικό, ίσως πιστεύει στις δυνάμεις του και έτσι είναι. Δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Για να δούμε, ο Πολ Τέργατ δυσκολεύεται. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο, φαίνεται ο Κανούχη να έχει δυνάμεις. Βλέπουμε να μεγαλώνει τη διαφορά του ακόμα και με το Τέργατ. Μάλλον και ο Τέργατ δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό το σημείο. Μάλλον είναι δύσκολο. Ο Κανούτσι μάλλον θα είναι ο νικητής. Μεγαλώνει διαρκώς τη διαφορά και προχωράει προς τον τερματισμό. Κατά τη γνώμη μου, Χρήστο, στο σταθμό των ποτών φάνηκε ιδιαίτερα αυτό που ο Τέργατ πήγε να πάρει το δροσιστικό του, να δροσίσει λίγο τον εαυτό του. Αυτό έχει και ένα ψυχολογικό, αν θέλεις, πλεονέκτημα υπέρ του Κανούχη. Σίγουρα έτσι είναι. Εκεί η ψυχολογία του αθλητή είναι ο Μεν Τέργατ προσπαθεί να βρει στήριγμα ακόμα και στο νερό, παρόλο που είναι 2 χιλιόμετρα και δεν θα προλάβει αυτό που θα πιει το ρολόι του Λονδίνου. Δεν θα προλάβει ο οργανισμός να πάρει αυτό το υγρό. Αντίθετα, ο Κανούτσι, αφού είναι τόσο καλά, δεν θεωρεί ότι μπορεί να του βοηθήσει τίποτα περισσότερο από τις δυνάμεις του και γι' αυτό είναι συγκεντρωμένος στην προσπάθειά του το να είναι αυτός ο νικητής. Ο Χαλίντ Κανούχη εδώ στην τελευταία δυσκολία, αν θέλετε, της διαδρομής, μια πολύ ελαφριά ανηφόρα που δίνει την σειρά της σε μια κατηφόρα. Πολύ κοντά στο τέρμα, ο Χαλίντ Κανούχη θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νικητής, είναι άνετος, είναι δυνατός, έχει αυτοπεποίθηση. Θα είναι νικητής, ήταν πέρυσι δεύτερος. Τον είδαμε προηγουμένως να κοιτάζει και πίσω του, να δει πού ακριβώς είναι η αντίπαλή του. Είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής, αφού έχει και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίος, έχει πείρα και σίγουρα αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι έχει καταλάβει ότι πια θα μπορέσει να είναι αυτός ο νικητής. Βέβαια, μαραθώνιος είναι,
επιφυλάσσει και τις εκπλήξεις. Θα δούμε μέχρι το τέλος τι θα γίνει. Χαλίντι Κανούχη, ο Μαρικονιός που έγινε Αμερικάνος, πάντα μπροστά, έχει πάρει μια σημαντική διαφορά. Ο Πολ Ντέρκατ δείχνει να παραδίνεται στο πεπρωμένο, σε ό,τι είχε ετοιμάσει και εφάρμοσε πάνω στον δρόμο ο Χαλίντι Κανούχη. Μια μικρή διόρθωση, ο Κανούχη ήταν παρόν το 2000, ήταν τρίτος τότε και όχι δεύτερος πέρυσι. Το 2000, όταν ο Αντώνιο Πίντο πέτυχε με 2 ώρες 6 και 36 την καλύτερη επίδοση σε αυτήν τη διαδρομή, που πολύ δύσκολα θα ξεπεράσει ο Χαλίντ Κανούχη. Σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο που βρίσκεται. Για να δούμε όμως, όλα γίνονται σήμερα σε αυτόν τον αγώνα εδώ. Για να δούμε, πρέπει αντί να σταματήσει να κοιτάζει πίσω ο Κανούχη, πρέπει να κοιτάξει μπροστά για να κυνηγήσει την επίδοση του Αντώνιο Πίντο. Και ναι, ναι, την έχει την επίδοση ο Χαλίντ Κανούχη. Όπως βλέπετε, θα είναι πρώτος και καλύτερος. Συντρίβει και αυτό στο ρεκόρ διαδρομής. Και οδηγείται ίσως και σε ένα ατομικό ρεκόρ. Από ό,τι βλέπουμε, ο Κανούχη πάει να κάνει, ναι, ναι, κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Παγκόσμιο ρεκόρ, ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Χαλίντ Κανούχη. Η καλύτερη επίδοση στον Μαραθώνιο, να το πούμε έτσι, η καλύτερη επίδοση υπάρχει εδώ. Ο Μαραθώνιος δεν είναι στίβος, δεν έχει τις ίδιες συνθήκες από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή. Μια μεγάλη κούρσα από τον Μαροκινό που έγινε Αμερικάνος, καταφέρνει και καταρρύπτει το ατομικό του ρεκόρ, την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, το ρεκόρ διαδρομής φυσικά. Και ο Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ έρχεται απλά να τερματίσει τρίτος. Μια αξιοπρόσεχτη, αξιοπρεπέστατη εμφάνιση για αυτόν τον μεγάλο αθλητή. Τερματίζει τρίτος. Παρηγοριέται με αυτή την εμφάνιση, αυτή την επίδοση σε μια πολύ πολύ γρήγορη κούρσα. Το είχαμε επισημάνει και από την αρχή ότι η κούρσα είναι γρήγορη, είναι πολύ γρήγορη. Τα περάσματα ήταν σε γρήγορους ρυθμούς. Και εδώ είναι ο περσινός διοικητής, ο Αμπελκαντήρ Μουαζίζ. Αν προσέξαμε εδώ, ο Μουαζίζ κατά τη διάρκεια κιόλας του τερματισμού έκανε μετό, είναι αυτές οι δυσκολίες που έχει ο Μαραθώνιος, είναι η ένταση του αγώνα. Πέμπτος σερίτερ θα τερματίσει ο Ιαν Σίστερ από την Νότια Αφρική, μια σπουδαία εμφάνιση και αυτόν, βλέπετε παρά την κούρασή του το ευχαριστιέται και αυτός, με αυτόν τον σεμνό τρόπο το πανηγυρίζει. Εδώ ακολουθεί ο Στέφανο Μπαλδίνη της μεγάλης Ιταλικής σχολής των μαραθωνοδρόμων. Τερματίζει έκτος ο Στέφανο Μπαλδίνη. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Στέφανο με πολύ μεγάλες επιδόσεις, 2.07.57. Και όπως δείχνουν τα χρονόμετρα, πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ σε αυτήν την κούρσα εδώ. Πραγματικά όλοι οι αθλητές εδώ έτρεξαν όσο καλύτερα μπορούσαν και εδώ ο Μουαζίζ με τον προπονητή του τα λένε και κάπως έντονα, φαίνεται αναλύουν σε αυτή τη φάση και τα λάθη, αν θέλετε, ή ο προπονητής ζητάει από τον αθλητή του εξηγήσεις γιατί δεν ακολούθησε κάποιες εντολές. Σίγουρα ίσως και ο αθλητής λέει τα προβλήματα που αντιμετώπισε πάνω στον αγώνα. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι δύσκολο να μιλάμε για εξηγήσεις. Αυτά θα συζητηθούν και θα αναλυθούν αργότερα από τον αθλητή και προπονητή. Τώρα μάλλον ο αθλητής λέει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πάνω στον αγώνα.
Ο Αντώνιο Πίντο πέρασε μπροστά, νάτος εδώ για, για τον τερματισμό, για την 7η θέση. Αυτός ο μεγάλος Πορτογάλος, Αντώνιο Πίντο. Και πιο πίσω ένας Βρετανός, ένας Άγγλος, ο Μάρκ Στάινλε, στην τιμητικότατη 8η θέση. Πίντο και Στάινλε είναι εδώ μπροστά, 7ος και 8ος. Ένας μεγάλος αγώνας ολοκληρώθηκε με μεγάλο νικητή, τον Χαλίντ Κανούχη από το Μαρόκο, που έγινε Αμερικάνος. Ήταν μια μεγάλη κούρσα. Πάρα πολύ μεγάλη κούρσα, με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. What tremendous performances they were, and some of them have surprised themselves. Indeed, the man who broke his own world best, Kali Kanucci from the USA, was surprised at the measure of his own performance, taking 4 seconds off the time he'd set in Chicago. Kanucci astonished himself. You know, world record is not something that you have to chase. You know, I came with peace of mind to come here and try to win, not to follow world record, but you know, but because of the competition, you need to run world record to win today, and that's how it happens. What a story it was. The immigrant from Morocco settled in the USA, and he ended up beating two inspired him in distance running, Turgat and Gebrselassie. I mean, they are my inspiration when I was, you know, working back in 93, and it just was very special to run with them, and they gave me more support, being with them after a 20-mile mark. And you know, after getting closer to the finish, I thought, as I told you, I hope that I can have chance to beat them, and finally, you know, I got my dream come true. Gebrselassie third on his debut, but a world best on his debut. What did his rivals think of Gebrselassie's running in London? Well, I'm very happy for him. He should be satisfied, no complaint. 06:30 something. That's a great time for a first marathon, and I think by his second or his third marathon, probably he can run a lot faster. If a man is capable of running the 204, and is a man that he has the potential of to achieve higher than what he did today. 39 kilometers, even Gebrselassie had to yield to the two men in front of him. So what were his feelings at that point when he knew he wasn't going to win the race? Only the last 3 kilometers, I was little, you know, 3-4 kilometers, you know. I was a little bit problem. I left cap, and I could not follow Kanucci, and just it happened. I tried to keep it the pace, and I was a little bit pacemaker, and really they. Both Kanucci and Turgat was very good, and it's fantastic. We'll see later. Paula Radcliffe was in a world of her own making. She'd taken the marathon by the scruff of the neck, surprising the doubters, and there were quite a few who wondered how she would transform from cross country to the marathon. She obliterated a tremendous field. My aim was just to come in and win the race, but I felt good, and I was away early on, and I knew then that I had to keep going, because otherwise I'd gone way too fast in the middle. So I just kept concentrating just on my pace, and I felt good and I enjoyed it. The clock was broken on the lead vehicle, so I didn't realise how close I was to the time. I knew the mile splits were very good, but I wasn't sure what total time I was on for. I think because I was so far ahead, I was relaxed. So although everything was hurting, I could push on, and I wasn't under pressure. I didn't realise that I wasn't trying for a time. I knew I was 2-3 minutes in the lead, so I was relaxed. But the last 5 miles were hard. And the proof of her efforts, the second fastest marathon ever. Only Kenya's Catherine Ndereba, who runs Boston, has gone faster, and that was a world record debut for Radcliffe. What a prospect the Olympic Marathon in Athens will be. And Boston Marathon is live coming up next.